Ερευνάτε Τας Γραφάς Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λυτρωτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής. Αγαπητοί μου ακροατέ και ακροάτριε του Ραδιο Ελπίδα και τη εκπομπή Ερευνάτε Τα γραφά, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ραδιοφωνική επικοινωνία μα και συναναστροφή μα για να αναφερθούμε σήμερα στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών και στα μηνύματα που αυτή μας έδωσε, έστω και αν την ζήσαμε για πρώτη φορά στη ζωή μας με έναν ξεχωριστά μοναδικό τρόπο με το να μην βρισκόμαστε δηλαδή μέσα στους ναούς να μην συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία ζωντανά και ουσιαστικά παρά να την παρακολουθούμε από την τηλεόραση. Αυτό το φαινόμενο το οποίο μας ανάγκασε να ζήσουμε η πανδημία αυτή είναι θα έλεγα άτοπο θεολογικά και εκκλησιαστικά. Δηλαδή, ποτέ δεν μπορώ να συμμετέχω στη Θεία Λειτουργία μέσα από ένα κουτί τηλεοράσεως. Δεν μπορεί ποτέ μέσα από έναν πομπό και από έναν δέκτη να έρθει η χάρη του Θεού στο σπίτι μου, παρά μόνο εάν και εγώ μέσα στο σπίτι μου προσεύχομαι και δημιουργήσω και δημιουργώ συνέχεια μια κατοίκον εκκλησία έτσι ώστε μέχρι να επιτραπεί να βρίσκομαι και σωματικά μέσα στο ναό και ψυχικά να μπορώ να μαγνητίζω με την ζωή μου την χάρη και την ευλογία του Χριστού. Η αναφορά μας λοιπόν στην σημερινή εκπομπή αφού είναι όπως είπαμε αφιερωμένη στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών είναι η έννοια της ταπείνωσης. Γιατί άλλο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών όταν ο ίδιος ο Χριστός μας μιλά μέσα από το Ευαγγέλιο Του ότι ήρθε στη γη για να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Ο Χριστός για την Εκκλησία ονομάστηκε άκρα ταπείνωση επειδή ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος από ταπείνωση και από αγάπη για να σώσει τον άνθρωπο και προβάλλει την ίδια Κυριακή ένα ιερό πρόσωπο η Εκκλησία μας. Την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Μία γυναίκα που έκανε λάθη στη ζωή της, που έζησε ως πόρνη, όμως μετανόησε και έλειωσε από μετάνοια και από άσκηση 47 ολόκληρα χρόνια μέσα στην έρημο. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν διστάζει, λίγες ημέρες πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας, να προβάλλει ως πρότυπο σε όλους μας μία πόρνη η οποία μετανόησε. Και τι σημαίνει μετάνια για την Εκκλησία. Συνήθως η μετάνια θεωρείται ως λήψη για την αμαρτία – ένα αίσθημα ενοχής, μια αίσθηση στεναχώριας και τρόμου για τις πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Μια τέτοια όμως άποψη, όπως πολλοί άνθρωποι ε, νομίζουν ότι έχει μετάνοια, μια τέτοια έννοια και μια τέτοια άποψη, είναι επικίνδυνα ατελής. Η στεναχώρια και ο τρόμος υπάρχουν πράγματι συχνά στη βίωση της μετάνοιας. Αλλά δεν είναι ολόκληρη η μετάνοια. Δεν αποτελούν καν το σπουδαιότερο τμήμα της. Αν θεωρήσουμε όμως κατά τρόπο κυριολεκτικό τον όρο μετάνοια, τότε θα βρεθούμε πιο κοντά στην καρδιά του ζητήματος. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή του νου. Όχι απλώς λύπη για το παρελθόν, αλλά μια θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας. Ένας νέος τρόπος να βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον Θεό να είναι μια μεγάλη κατανόηση. Μια μεγάλη κατανόηση και όχι αναγκαστικά μια συναισθηματική κρίση. Η μετάνια δεν είναι ένας παροξισμός τύψεων και αυτοικτηρισμού, αλλά μεταστροφή είναι η επανατοποθέτηση του κέντρου της ζωής μας στην Αγία Τριάδα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δούμε αναλυτικά το νόημα της Κυριακής αυτής, θα πάμε στο Ευαγγέλιο και θα αφήσουμε τον Ευαγγελιστή Μάρκο, να μας εξιστορήσει τα γεγονότα. Η πορεία προς τα Ιεροσόλυμα του Χριστού με την συντροφιά των φοβισμένων μαθητών του ξεκίνησε. Πορεία που ο τάφος του Γολγοθά θα τη χρωματίσει μοναδικά και θα την πλημμυρίσει με το φως της Αναστάσεως και την δυνατότητα της αιωνιότητας στον άνθρωπο είναι το κορύφωμα του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου και για τη διακονία του κόσμου. Για την διακονία του ανθρώπου είναι η πορεία της άκρας ταπεινόσεως του Θεού για να ζήσει ο κόσμος. Μια ανόητη όμως απέτηση των ιών του Ζεβεδαίου στο διάβα αυτής της σωτηριώδους αναβάσεώς του προς την Αγία Πόλη έδωσε την ευκαιρία στον Χριστό να ζωγραφίσει θα έλεγα τον άχραντο πίνακα της θεία και νόσεως και να συνθέσει τους όρους, τα θεία μέσα δηλαδή της επιτυχίας του. Τους δίδαξε λοιπόν ο Χριστός ότι ήλθε στον κόσμο για να τον υπηρετήσει ως Θεός και όχι να υπηρετηθεί από Αυτόν. Να ζυμώσει ήλθε τη σωτηρία του ανθρωπίνου φυράματος χωρίς να ζητήσει κανένα αντάλλαγμα γι' αυτό και τους έμαθε πως η μεγαλοσύνη περνάει από το κατόφλι της διακονίας του ανθρώπου έχοντας για σκύπτρο της την ταπείνωση. Τους δίδαξε και μας διδάσκει σε όλους πως ο μεγάλος οφείλει να είναι υπηρέτης όλων και να τους διακονεί. Η μόνη ορθή τοποθέτηση του χριστιανού απέναντι στον Θεό είναι εκείνη που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός σαν επεδίμησε στη γη και έγινε κι άνθρωπος. Μήκρινε μόνος του προς καιρόν τη δόξα του. Μορφήν δούλου λαβών εν ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή και έλαβε μορφή δούλου γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και κατά το εξωτερικό φαινόμενο βρέθηκε σαν άνθρωπος ενώ πραγματικά δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν συγχρόνως και Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος δηλαδή. Και ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού που ήταν ο πλέον οδυνηρός και επονίδιστος θάνατος. Είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που γράφει στον Φιλίμωνα. Το ότι ο Θεός έγινε δούλος και μίκρινε και υπάκουσε μέχρι το τέλος στο σχέδιο του Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου γεννάει στους ανθρώπους τον πόθο να απολέσουν την ψυχή τους για τον ταπεινό τους Θεό. Όσοι επιθυμούν τη σωτηρία της ψυχής, καλούνται να υπερπηδήσουν τους φραγμούς του εγωισμού και τα σύνορα της ιδιοτέλειας και να προχωρήσουν ρυψοκίνδυνα κατά τον Άγιο Κλίμεντα των Αλεξανδρίας με ταπείνωση σταθερή στο στάδιο της θυσίας και αγάπης ανταποκρινόμενη στην αγάπη και τη θυσία του Χριστού. Το να μιλάει όμως κανείς για σωτηρία και ταπείνωση είναι εύκολο. Το να υποδείξει εμπράκτος και τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πράξη, αυτό είναι δύσκολο και εκπληκτικό. Το να το ζήσει και να το διδάξει όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, αυτό είναι ακόμη δυσκολότερο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό λοιπόν συμπεραίνει ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας, ήρθε στη γη ο μονογενής Υιός του Θεού και δεν έφυγε από κοντά μας παρά μόνο αφού μας απάλαξε από το κόλλημα αυτό. Ήλθε δηλαδή και μας έδωσε την δυνατότητα αφού μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, αφού ταπεινώθηκε ο ίδιος και έγινε το πρότυπο της ταπεινώσεως, ήρθε και μας έδειξε τον δρόμο που μπορούμε να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Περιγράφει πολύ γλαφυρά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας γράφοντας τον 14ο αιώνα. Ο Θεός, αφού εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, εκπληρώνει τον πόθο και ζητάει ανταπόκριση. Και όταν ο άνθρωπος απαξιεί, εκείνος δεν φεύγει. Και όταν υβρίζεται, δεν δυσανασχετεί. Και όταν διώκεται, προσμένει στην πόρτα και δεν επιβάλλεται, όπως αξίζει σε δούλους, αλλά τιμάει σε μέγιστο βαθμό το να γίνεται αντικείμενο της αγάπης και για να το πετύχει κάνει τα πάντα. Ο Θεός φωλιάζει ταπεινά στις καρδιακές πόρτες για να γεννήσει σωτηρία και από το ύψος αυτό σιγοψιθυρίζει στο πλάσμα του εγώ πατέρας, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφέας, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο για σένα. Ό,τι θέλεις εγώ, τίποτε να μην σου λείψει, εγώ θα δουλέψω για χάρη σου. Ήλθα να διακονήσω και όχι να διακονηθώ. Εγώ φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός, και αδελφή και μητέρα, τα πάντα εγώ, αρκεί να διάκησε φιλικά απέναντί μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό για σένα προσέρχομαι οικετευτικά στον πατέρα. Κάτω στη γη για σένα ήλθα πρεσβευτής από αυτόν. Για μένα είσαι τα πάντα και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις, μιλάει ο Χριστός και το κείμενο αυτό είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ας περάσουμε όμως αγαπητοί μου στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. hello Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο πρότυπο που έχει ο κάθε χριστιανός της ταπείνωσης και που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Ταπείνωση λοιπόν θυσία των πάντων και επώδυνη κένωση με έψιλον λένε οι πατέρες είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσω να αδειάσω τον εαυτό μου από τα πάθη μου. Είναι θεοδίδακτη η ταπείνωση. Είναι η δεσποτική εντολή αλλά και η στολή του θεανθρώπου που συγκροτεί την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής ως συνισταμένη και περιεκτική όλων των αρετών ότι είναι το αλάτι για κάθε τροφή, αυτό είναι η ταπείνωση για κάθε αρετή. Αν την αποκτήσουμε, μας κάνει Υιούς του Θεού και μας παριστάνει ενώπιόν Του, χωρίς έργα αγαθά από μέρους μας. Γιατί χωρίς αυτήν όλα τα έργα μας είναι μάταια και όλες οι αρετές και όλες οι εργασίες μας. Γιατί χωρίς την ταπείνωση δεν μπορεί να τελειωθεί το έργο του ανθρώπου, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Οι ασκητές πατέρες ταυτίζουν την ταπείνωση με την τελειότητα και μας εξομολογούνται ότι είναι η μυστική δύναμη που κατέχουν οι τέλειοι Άγιοι ύστερα από την τελείωση όλης της ζωής τους, όλης της θεάρες της πολιτείας τους. Η δύναμη αυτή δεν δίνεται παρά μόνο στους τέλειους την αρετή με τη δύναμη της χάρης όσο βέβαια είναι δυνατό στη φύση, υποορισμένες προϋποθέσεις. Γιατί η αρετή κλείνει μέσα της τα πάντα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ανεξέλεγκτα τα παρά μόνον εκείνους που αξιώθηκαν να φτάσουν στην τάξη αυτή, στην αγιότητα. Η ταπείνωση, συνδέεται στην ουσία με την πραγματική γνώση του εαυτού μας, που εκφράζεται με τη βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητας και την επίγνωση της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης μας. Είναι η δύναμη η θεόδοτη που αξιώνει το πρόσωπο να βλέπει τον εαυτό του, μυρμήγγι για να γίνει θεόπλαστος άνθρωπος. Γιατί όσο πολύ κατεβαίνει κανείς στα μάτια όλων των ανθρώπων με την πραγματική ταπείνωση, τόσο ανεβαίνει στα μάτια του Θεού. Και όταν θεωρείς τον εαυτό σου σαν ένα τίποτα ενώπιον του Κυρίου, τότε γίνεσαι μεγάλος από κάποιο μικρό κρυμμένο πράγμα συμβουλεύουν οι Άγιοι. Η ταπείνωση είναι η θύρα της βασιλείας, δηλαδή της απάθειας. Και εκείνος που περνάει από αυτήν έρχεται προς τον Θεό. Χωρίς την ταπείνωση, ο αγώνας μας, ο πνευματικός, είναι μάταιος και ο δρόμος μας γίνεται πολύπονος. Αυτή χαρίζει σε εκείνον που την έχει στην καρδιά του ανάπαυση. Γιατί, γιατί τότε όπως είπαμε και πριν θρονιάζεται στην καρδιά του ο Χριστός. Αυτή η ταπείνωση οθεί τον άνθρωπο να καταθέσει μπροστά στο σταυρό ολόκληρο το είναι του. Και τότε έξαφνα ο Χριστός σηκώνει αντί για μας τη μοναξιά και την καταθλιπτική βαρύτητα της ζωής. Ο άνθρωπος πάβει να θεωρεί τον εαυτό του κέντρο. Όλα ανήκουν τότε στον Θεό. Η τέχνη της ταπεινόσεως δεν είναι καθόλου το να γίνεις τούτο ή εκείνο, αλλά να είσαι ακριβώς στο μέτρο που σου δόθηκε από τον Θεό», γράφει ο μεγάλος θεολόγος του προηγουμένου αιώνα, ο πατήρ Ευδοκίμοφ. «Στις ταπεινές ψυχές, λοιπόν, αναπάβεται ο Κύριος, ενώ στην καρδιά των υπερηφάνων τα πάθη και η αμαρτία. Γιατί τίποτε δεν ενισχύει τα πάθη να στρέφονται τόσο εναντίον του εαυτού μας, όσο οι μεγαλόφρονες λογισμοί. Και τίποτε δεν εκριζώνει τόσο βαθιά τα πονηρά βότανα της ψυχής, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό εύλογα η ταπείνωση μέσα στην ασκητική γραμματεία στα κείμενα των πατέρων ονομάζεται παθοκτόνος. Ο επίσκοπος κάποιας επαρχίας για να δείτε πως το γεροντικό μας δίνει ένα παράδειγμα ταπείνωσης και πως με την ταπείνωση συγχωρούει τα πάντα και ο Θεός και οι άνθρωποι θα σας αναφέρουμε αυτό το περιστατικό. Ο επίσκοπος λοιπόν κάποια επαρχίας έπεσε μια φορά σε μεγάλη αμαρτία γράφει το γεροντικό. Την άλλη μέρα ήταν γιορτή και επρόκειτο να λειτουργήσει σε μια εκκλησία που πανηγύριζε και που πήγαινε συνήθως ολόκληρη η πόλη. Μόλις μπήκε στην εκκλησία ο επίσκοπος, ανέβηκε στον άμβονα, φανέρωσε μπροστά στο πλήθος την αμαρτία του, έβγαλε το ομόφορό του, το έδωσε στον διάκονό του και είπε με πολύ συντριβή δυνατά για να ακουστεί από όλου. Ύστερα Από τέτοια αμαρτία Δεν μπορώ να είμαι πια Επίσκοπό σας Διαλέξτε κάποιον άξιο Έκανε να φύγει Ο κόσμος όμως Τον αγαπούσε Πολύ Και τον εμπόδισε Μείνε στη θέση σου Κι ας είναι επάνω μας η αμαρτία σου Φώναξαν όλοι με μια φωνή συγκινημένος ο επίσκοπος από την αγάπη του λαού του ανέβηκε πάλι στον άμβονα και φώναξε «Αν θέλετε να μείνω στη θέση που ανάξια κατέχω θα κάνετε ό,τι σας πω». Πρόσταξε να κλείσουν λοιπόν αμέσως οι πόρτες της εκκλησίας και να μείνει μόνο μια μικρή έξοδος. Έπεσε κάτω μπροστά σε αυτή, και είπε δυνατά στο εκκλησίασμα για να τον ακούσουν όλοι «Δεν θα έχει μέρος με τον Θεό όποιος δεν με πατήσει πρωτού βγει από εδώ». Οι χριστιανοί για να μην χάσουν τον επίσκοπό τους υπάκουσαν. Ένας-ένας που έβγαινε πατούσε από πάνω του. Όταν πέρασε και ο τελευταίος ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει «Για τη μεγάλη του ταπείνωση συγχωρήθηκε η αμαρτία του». Λοιπόν αγαπητοί μου, γνώθης αυτόν, ας γνωρίσουμε τον εαυτό μας και αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση η οποία συντρίβει την καρδιά μας και με αυτόν τον τρόπο Εάν την φυλάξουμε και αν την καλλιεργούμε θα γίνουμε άνθρωποι που θα οδηγηθούμε στην Αγιότητα και στην Βασιλεία των Ουρανών. Γράφει λοιπόν ο Όσιος Νικήτας Τιθάτος «Γνώρισε τον εαυτό σου και αυτό πράγματι είναι η πραγματική ταπείνωση, η οποία διδάσκει να έχει ταπεινό φρόνημα, η οποία συντρίβει την καρδιά και αυτό ακριβώς να καλλιεργείς και να διαφυλάς. Εάν όμως δεν γνώρισες ακόμη τον εαυτό σου, ούτε τι είναι ταπείνωση γνωρίζεις, ούτε γεύτηκες την αληθινή πνευματική εργασία και προσοχή, διότι το να τον εαυτό σου είναι το τέλος της εξασκήσεως των αρετών. Και όταν η ψυχή σου μιλά, καλύτερα εσύ να σιωπά και σκύψε όσο μπορείς να την ακούσεις. Γιατί η φωνή της είναι πάντα ψήθυρος για να μην ενοχλεί την επιθυμία σου η ψυχή πάντα μιλάει πολύ χαμηλά. Το ότι η ταπείνωση είναι το ζητούμενο κυρίως μέσα σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής φαίνεται και από μία σύντομη ευχή που αποδίδεται στον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο έναν Άγιο Πατέρα σκετή του Τετάρτου αιώνα. Η ευχή αυτή απαγγέλλεται στο τέλος κάθε ακολουθίας της Σαρακοστής, καθώς και από τους πιστούς πρέπει να λέγεται κάθε μέρα στην προσωπική τους προσευχή. Εκφράζει με ακρίβεια, συνοπτικότητα και απλότητα το νόημα και το πνεύμα όλων αυτών που οι χριστιανοί για απέδιδαν στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ας την πούμε και ας την ακούσουμε. Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη Πνεύμα δε, ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέμι το σώδουλ. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μιλάει λοιπόν για σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και εμεί μένουμε στην ταπεινοφροσύνη που όπως είπαμε είναι η βασίλισσα όλων των αρετών. Η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα μπορούμε όπως είπαμε οι άνθρωποι να το κατανοήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να λάβει έναν δουλοπρεπή τόνο και να εκφράζει την περιφρόνηση κάποιου για τον εαυτό του ως ανθρώπου. Θυμηθείτε κάποιοι ας πούμε άνθρωποι που δεν μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας απομακρυσμένοι από την ζωή της Εκκλησίας που τους πειράζει ας πούμε όταν ο Χριστιανός λέει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν ένας άνθρωπος είναι δούλος του Θεού, τότε είναι βασιλιάς όλου του κόσμου. Όμως, τίποτε από όλη αυτήν την αυτομεμψία δεν έχει να κάνει η αληθινή χριστιανική ταπεινοφροσύνη, είναι ριζωμένη στη βίωση του βάθους της ζωής η ταπεινοφροσύνη δεν προέρχεται από άγνοια και αδυναμία αλλά από σεβασμό, σοφία κατανόηση και έτσι πηγάζει από τον Θεό στην ουσία ο πεσμένος άνθρωπος είναι αυτός ακριβώς που συνεχώς αισθάνεται την ανάγκη για περηφάνεια αυτοεξήμνηση και αυτοδικαίωση για ένα Προπέτασμα καπνού που θα κρύβει τα μειονεκτήματα του από τους άλλους, ακόμη δε και από τον ίδιο του τον εαυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ή βλέπουν τους άλλους μικρούς, κακούς και αδύνατους επειδή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δουν τον δικό τους εαυτό. Εκείνοι που είναι γνήσια καλοί, γνήσια σοφοί και ζωντανοί δεν έχουν λοιπόν ανάγκη από έπαρση επειδή δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ταπεινοί. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του «Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία». Έτσι στην ταπεινοφροσύνη όπως και στην ακαιρεότητα αποκαλύπτεται αυτό ακριβώς που λέμε ταπεινό φρόνημα. Μέσα λοιπόν στην σοφροσύνη και στην ταπεινοφροσύνη βρίσκεται ο Χριστός. Βρίσκεται η δυνατότητα που έχουμε οι άνθρωποι για μετάνια. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιεργεί τον εαυτό του, που δεν μπορεί να έχει υπομονή, δεν μπορεί να έχει σοφροσύνη, δεν μπορεί ποτέ να έχει και μετάνοια. Επειδή δεν μπορεί να κατανοήσει τα δικά του λάθη και αυτό γίνεται γιατί, γιατί ο ίδιος ποτέ δεν θα μπει στη δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του που είναι η αρχή του δρόμου για την μετάνοια. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας πρέπει καθημερινά αλλά πολύ περισσότερο αυτό το διάστημα της μεγάλης τεσσαρακοστής να κάνουμε τις πνευματικές μας εξετάσεις την ενδοσκόπησή μας να γνωρίσουμε τον εαυτό μας να εξετάσουμε τα πνευματικά μας όργανα για να μπορέσουμε στο βαθμό που ο καθένας θα το επιτύχει, αλλά ο Θεός θα το ευλογήσει, να έχουμε μετάνοια. Η μετάνοια είναι το μέσο εκείνο, το πιο σίγουρο, που μπορεί να μας μεταφέρει στον ουρανό. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε μέσα από τα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας πότε έχουμε ψεύτικη και πότε αληθινή μετάνοια γιατί τον εαυτό μας μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε αλλά τον Θεό ποτέ. Ας διαβάσουμε λοιπόν ένα κείμενο που θα μας ωφελήσει και που είναι του Αβάδο Δωροθέου από τα ασκητικά του έργα. Λέει λοιπόν ο πατήρ της Εκκλησίας «Ποτέ να μην καταφρονούμε κανέναν, ποτέ να μην απογοητευόμαστε όταν αμαρτάνουμε, ούτε πάλι να δείχνουμε αδιαφορία, αλλά να συντρίβουμε τη διάνοιά μας όταν αμαρτάνουμε και να μην λέμε μόνο γιατί γνωρίζω πολλούς που λένε βέβαια ότι πενθούν για τα αμαρτήματά τους, όμως δεν κάνουν τίποτε το σπουδαίο. Έτσι, ενώ νηστεύουν και φορούν σκληρά ενδύματα, η καρδιά τους είναι στα χρήματα πιο πολύ και στους εμπορευόμενους. Ακόμη, κυριεύονται από την οργή περισσότερο και από τα θηρία. Και άλλοι χαίρονται πιο πολύ όταν ακούνε κατηγορίες για τους άλλους παρά όταν ακούνε επένους. Δεν είναι αυτά τα πράγματα μετάνια. Αυτά είναι μια εικόνα της μετάνιας και σκιά μόνο, όχι αληθινή μετάνια. Και για αυτούς λοιπόν είναι καλό να πούμε. Προσέχετε, μη τυχόν και αρπαχτούμε ύπουλα από το σατανά, γιατί δεν αγνοούμε τα δόλια σχέδιά του. Γιατί άλλους τους οδηγεί στην απώλεια με τα αμαρτήματα και άλλους με τη μετάνοια, μη αφήνοντάς τους δηλαδή να καρποθούν καμιά ωφέλεια από τη μετάνοια. Επειδή δηλαδή δεν βρήκε τρόπο να τους οδηγήσει απευθεία στην απώλεια, ακολούθησε άλλο δρόμο όπου αυξάνει βέβαια τους κόπους των μετανοούντων, αφαιρεί όμως τους καρπούς των κόπων και καθώς τους πείθει ότι κατόρθωσαν το παν, τους κάνει να διαφορούν για τα άλλα. Για να μην υποβάλουμε λοιπόν τον εαυτό μας άσκοπα σε κόπους, ας πούμε λίγα λόγια στις γυναίκες, γιατί αυτό το νόσημα είναι κυρίως των γυναικών. Είναι βέβαια καλό και αυτό που κάνετε τώρα, δηλαδή η νηστεία. Όμως, όταν δεν έχετε αληθινή μετάνοια, δεν υπάρχει κανένα όφελος από αυτά. Έδειξε ο Θεός πως συγχωρεί τις αμαρτίες. Γιατί λοιπόν αφήνοντας εκείνο το δρόμο, χαράσετε άλλο δρόμο για τον εαυτό σας αμάρτησαν κάποτε οι Νινεβίτες και έκαναν αυτά που κάνετε κι εσείς τώρα. Αλλά ας δούμε τι τους ωφέλησε. Όπως ακριβώς δηλαδή στην περίπτωση των ασθενών, πολλές οδηγίες βέβαια και φάρμακα δίνουν οι γιατροί, ο συνετός όμως δεν εξετάζει εάν ο ασθενής έκανε αυτό και αυτό, αλλά τι από όλα τον ωφέλησε. Το ίδιο πρέπει και εδώ να εξετάζουμε. Τι λοιπόν ωφέλησε τους βάρβαρους εκείνους νινεβίτες. Έβαλαν στα τραύματα νηστεία και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρή νηστεία και φόρεσαν και ένα σάκο και έβαλαν και στάχτη επάνω τους και θρυνούσαν. Όμως έβαλαν μαζί στα τραύματά τους και με τα βολή του τρόπου ζωής. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ας δούμε λοιπόν ποιο από αυτά κατέστησε τους νινεβίτες υγιείς. Αυτό θα το γνωρίσουμε αν επισκεφτούμε το γιατρό και το ρωτήσουμε. Γιατί δεν θα μας κρύψει, αλλά θα μας πει με μεγάλη προθυμία την αλήθεια ή καλύτερα για να μην το αγνοεί κανένας και για να μην χρειάζεται να ρωτήσει έγραψε το φάρμακο που τους έσωσε. Ποιο λοιπόν είναι αυτό είδε λέει ο Θεός ότι απομακρύνθηκε ο καθένας τους από τον πονηρό δρόμο που βάδιζε και μετάνιωσε ο Θεός για το κακό που είπε ότι θα τους κάνει. Δεν είπε ότι η δενιστία ή το σάκο που φόρεσαν ή τη στάχτη και αυτά τα λέω όχι για να καταργήσω την νηστεία, μακριά μια τέτοια σκέψη, αλλά για να συμβουλεύω εκείνο που είναι ανώτερο από κάθε νηστεία, το να απέχουμε δηλαδή από κάθε κακία. Αμάρτησε και ο Δαβίδ. Ας δούμε λοιπόν και αυτός πώς μετανόησε. Τρεις μέρες κάθισε πάνω στη στάχτη. Όμως εκείνος δεν το έκανε για την αμαρτία του, αλλά για το παιδί τους, όντας μεθυσμένος ακόμη από το πάθος του. Την αμαρτία όμως με άλλο τρόπο την ξέπλυνε. Με ταπεινοφροσύνη, με τη συντριβή της καρδιάς, με την κατάνοιξη της ψυχής, με το να μην πέσει πάλι στα ίδια, με τη συνεχή μνήμη της αμαρτίας, με το να υποφέρει με ευχαρίστηση όσα ανεπιθύμητα του συνέβαιναν, με το να σπλαχνίζεται εκείνους που τον λυπούσαν, με το να μην εκδικείται εκείνους που τον επιβουλεύονταν, αλλά και με το να εμποδίσει εκείνους που ήθελαν να πάρουν εκδίκηση. Όταν δηλαδή ο σεμεΐ τον περιέλουσε με αμέτρητες κατηγορίες, έλεγε στον παραβρισκόμενο και αγανακτισμένο στρατηγό «Άφησε τον να με καταργέται γιατί ο Κύριος του έδωσε αυτήν την εντολή» γιατί είχε καρδιά γεμάτη από συντριβή και ταπείνωση, πράγμα που κατεξοχήν απέπλυνε τα αμαρτήματά του, διότι αυτό ήταν εξομολόγηση, αυτό ήταν μετάνοια. Αν όμως, ενώ νηστεύουμε, είμαστε αλαζόνες, όχι μόνο καθόλου δεν ωφεληθήκαμε από την νηστεία, αλλά και βλαφτήκαμε. Ταπείνωσε λοιπόν και εσύ την καρδιά σου για να προσελκύσεις το έλεος του Θεού γιατί ο Κύριος βρίσκεται κοντά σε εκείνους που έχουν συντριμμένη την καρδιά τους. Δεν βλέπεις στα λαμπρά σπίτια τους τιμωρημένου πως δεν αντιλέγουν ούτε και στους κατώτερους δούλους που τους βρίζουν αλλά υποφέρουν την ύβρη εξαιτίας της ατιμίας με την οποία τους περιέβαλε η παρεκτροπή τους. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Κι αν ακόμη σε κακολογήσει κάποιος, μην αγριέψεις. Αλλά στέναξε, όχι για την ύβρη, αλλά για την αμαρτία που σε οδήγησε στην περιφρόνηση. Στέναξε όταν αμαρτήσεις, όχι γιατί πρόκειται να τιμωρηθεί, γιατί αυτό δεν είναι τίποτε, αλλά γιατί ήρθε σε σύγκρουση με τον Κύριό σου τον τόσο ήμερο που τόσο σε αγαπά και έχει φροντίσει με τόση στοργή για τη σωτηρία σου ώστε και τον ιό του τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη σου. Γι' αυτό να στενάξεις και αυτό να το κάνει συνέχεια γιατί αυτό είναι εξομολόγηση. Μην είσαι σήμερα χαρούμενος και αύριο λυπημένος έπειτα πάλι χαρούμενος, αλλά διαρκώς μέχρι να γιατρευτείς, να πενθείς και να συντρίβεις τον εαυτό σου. Γιατί μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς μετανοούν. Επίμενε να το κάνεις αυτό συχνά και πρόσεξε τον εαυτό σου και σύντριβε την καρδιά σου όπως θα πεθούσε κάποιος που έχασε το παιδί του να ξεσχίσετε, λέει, τις καρδιές σας και όχι τα ρούχα σας. Εκείνο που έχει ξεσχιστεί δεν είναι δυνατό να υπερηφανευτεί. Το συντριμμένο δεν μπορεί να αλαζονευτεί. Γι' αυτό ο ένας λέει να ξεσχίσετε, ενώ ο άλλος λέει καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει. Και είτε είσαι σοφός, είτε πλούσιος, είτε άρχοντας, ξέσχισε την καρδιά σου. Μην την αφήσεις να μεγαλοφρονεί, ούτε να επέρετε. Γιατί το ξεσχισμένο δεν καφιέται. Αλλά και αν ακόμη υπάρχει κάτι που το κάνει να υπερηφανεύεται, δεν μπορεί να υπομείνει το φούσκωμα της υπερηφάνεια επειδή είναι σχισμένο. Έτσι και εσύ να έχεις ταπεινό φρόνημα σκέψου ότι ο τελώνης δικαιώθηκε μόνο από ένα λόγο του. Αν και βέβαια, εκείνο δεν ήταν ούτε τα ταπεινοφροσύνη, αλλά ομολογία αληθινή. Εάν όμως αυτή η ομολογία του έχει τόσο μεγάλη δύναμη, πόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει η ταπεινοφροσύνη. Συγχώρησε τα αμαρτήματα εκείνων που αμάρτησαν απέναντί σου γιατί και αυτό συγχωρεί αμαρτίες. Και για την προηγούμενη βέβαια περίπτωση του Δαβίδ και του Τελώνη λέει η Γραφή «Είδα ότι βάδισε σκυνθρωπός και τον γιάτρεψα». Ενώ για την περίπτωση της συγχώρησης λέει «Συγχωρήστε και θα συγχωρηθείτε κι εσείς». Υπάρχει και άλλη οδός που μας παρέχει αυτό το φάρμακο. Η καταδίκη των αμαρτιών μας γράφει η γραφή. Λέγε εσύ πρώτος τις ανομίες σου για να δικαιωθείς. Και όταν κακοπαθεί κανείς και ευχαριστεί τον Θεό και αυτό συγχωρεί τα αμαρτήματα καθώς και ελεημοσύνη η μεγαλύτερη από όλα τα καλά. Μέτρα λοιπόν τα φάρμακα που θεραπεύουν τα τραύματά σου και βάζε διαρκώς όλα επάνω στις πληγές σου, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, την εξομολόγηση, το να μην κρατά κακία, το να ευχαριστεί το Θεό στι κακοπάθειε, το να ελεεί με χρήματα και με πράγματα, το να προσεύχεσαι με καρτερία. Έτσι, η χείρα του Ευαγγελίου εξηλαίωσε το σκληρό και απάνθρωπο δικαστή. Κι αν εκείνη απέσπασε το έλεος του άδικου δικαστή, πολύ περισσότερο σύ θα κερδίσεις το έλεος του ήμερου δικαστή. Υπάρχει μαζί με αυτούς τους δρόμους και άλλος δρόμος, η προστασία των αδικουμένων. Γράφει η γραφή, αποδώστε το δίκιο στο ορφανό και στη χείρα και τότε ελάτε να συζητήσουμε. Και αν οι αμαρτίες σας είναι κόκκινες, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Ποια λοιπόν απολογία θα ήμασταν άξιοι εάν ενώ έχουμε τόσους δρόμους που οδηγούν στον ουρανό και τέτοια φάρμακα που θεραπεύουν τα τραύματά μας επιμένουμε και μετά το βάπτισμα να κάνουμε τα ίδια αμαρτήματα ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου και μέσα από αυτό το κείμενο του Αβά Δωροθέου με τα ασκητικά του έργα κατανοούμε το μεγαλείο της ταπείνωσης και της μετάνοιας που μας δίνει η Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών ως μήνυμα. Μετάνοια. Ό,τι και να κάνουμε, ο Χριστός δεν το υπολογίζει. Δεν υπολογίζει το παρελθόν μας. Αλλά την μετάνοια στο παρόν για να έχουμε μέλλον στην αιωνιότητα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις αγαπητοί μου αδελφοί, ας αφήσουμε την ψυχή μας, μια που δεν μπορούμε να αφήσουμε το σώμα μας, κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, να βρίσκεται μέσα στους ναούς, να μεταφέρει εκεί την μετάνοια και μέσα από την προσευχή μας και το επιτίμιο αυτό που λόγω των αμαρτιών μας ήρθε στη ζωή μας και μας έκλεισε την πρόσβαση στους ναούς ας αναλογιστούμε την ευθύνη μας για όλα τα χρόνια που η καμπάνα χτυπούσε που η εκκλησία ήταν ανοιχτή και εμείς την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα επισκεπτόμασταν απλά εθιμικά, φολκλορικά τους ναούς, για να προσκυνήσουμε τον επιτάφιο, να συγκρίνουμε ποιοι επιτάφοι ήταν ωραιότεροι, να πάμε στην Ανάσταση και να φύγουμε μέσως μετά το Χριστός Ανέστη. Και αντί να βρίσκουμε προφάσεις και να κρίνουμε αποφάσεις κυβερνήσεως και συνόδου για την απαγόρευση, Ας πάμε στη μοναδική αιτία που είναι η αναισθησία της ψυχής μας και οι αμαρτίες μας. Ευχόμαστε λοιπόν αγαπητοί μου καλή και ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Χαίρετε. Ερευνάτε τας γραφάς. μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λυτρωτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. ουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ειρηνέο Λαυτσής.